Καθαρή νική στο Δήμο Πύλης με τον Κώστα Μαράβα να κερδίζει τον απερχόμενο δήμαρχο Κώστα Κουβογάζο από την πρώτη Κυριακή. Το ποσοστό που κατέλαβε ο Κώστας Μαράβας, 53% περίπου, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η μάχη στο Δήμο Βαρκαδόνας έχει ιδιαίτερη σημασία, κυρίως επειδή ουσιαστικά παίζεται με όρους δεκαετίας του 80. Θανάσης Μεριβάκης και Τάκης Χαζής θα λύσουν τις διαφορές τους στο δεύτερο γύρο. Τέλος, στο Δήμο Καλαμπάκας, ποιος εκ των δύο μεταξύ του Χρήστου Συνάνη και του απερχόμενου δημάρχου Τάκη Αγκελαρίου θα είναι ο νέος δήμαρχος, θα το γνωρίσουμε την ερχόμενη Κυριακή. Τα αποτελέσματα τουλάχιστον στις 9 από τις, στις 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας είναι πάρα πολύ καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Προηγείται σε 11 από τις 13 περιφέρειες. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση παίρνει το μήνυμα, θα αποτιμήσει τα αποτελέσματα, θα τα αναλύσει. Και την επόμενη Κυριακή θα καλέσουμε τους πολίτες με νυφαλιότητα να προσέλθουν να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές και κυρίως να ψηφίσουν σταθερότητα στη χώρα. Να μην δώσουν επιχειρήματα στους αντιπάλους μας, να λένε ότι δεν εκφράζουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.